Εγώ έχω παρακολουθήσει το θέμα του ΤΕΙ από τη γέννησή του. Mm-hmm. Και έχω δει ότι αυτός ο θεσμός κατατρίχεται από διάφορες αρνητικές, από στάσεις αρνητικές και από συμπεριφορές, όχι μέσα από το νομό μας και από την πόλη μας, αλλά από παράγοντες οι οποίοι έχουν πολύ αποφασιστικό ρόλο και βρίσκονται εκτός Λακωνίας και εκτός Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα κροκοδίλια δάκρυα, αλλά θα έλεγα ότι το πρόβλημα αυτό που είναι τόσο μακροχρόνιο δεν αντιμετωπίστηκε με την δέουσα ενεργητικότητα και αποφασιστικότητα από πλευράς μας. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι αρκετή μία επιστολή προς τον κύριο Φίλη τη στιγμή που βρισκόμαστε πρώτα τελεσμένων γεγονότων. Mm-hmm. Και τα τετελεσμένα δεν είναι σημερινά. Έχουν αρχίσει από το 2014, ήδη δηλαδή επί Υπουργείας Λοβέρδου στο Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm. η ΑΔΥΠ, η Αρχή Διασφάλισης και Επιστοποίησης Ποιότητας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ΤΕΙ, έχει θέσει θέμα συγχωνεύσεων και από τότε το ΤΕΙ της Σπάρτης ήταν στην blacklist. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας χρόνος, αδράνειας θα έλεγα, ο οποίος περιορίζεται και ας πούμε ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της κοινωνίας και των θεσμικών εκπροσώπων της, μόνο σε κάποιες συνεντεύξεις, σε κάποια λόγια, δεν ξέρω αν έχει γίνει και καμιά ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν γνωρίζουμε εδώ και ένα χρόνο ότι το ΤΕΙ της Σπάρτης βρίσκεται κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες και βέβαια αυτό το γνωρίζουμε και πριν την αξιολόγηση της Αρχής Διασφάλισης, ναι, όταν ξέρουμε ότι τα μέλη ΔΕΠ είναι κάτω από 9 και κάτω από 9 το ΤΕΙ δεν μπορεί να αποκτήσει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Και επομένως αυτό το καθιστά μη βιώσιμο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το ξέρουμε και πριν από ένα χρόνο. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν τώρα πρόσφατα, το Μάρτι του 2015, δηλαδή πριν από πόσους μήνες, από 6 μήνες, το σχέδιο Αθηνά, το οποίο μιλάει για αναδιάρθρωση στον χώρο των ΑΕΗ και ΤΕΙ, και από τότε το ΤΕΙ της Σπάρτης είναι στην blacklist, από το Μάρτιο. Mm-hmm. Από το Μάρτιο λοιπόν δεν έγινε καμία κινητοποίηση, γιατί εγώ νομίζω ότι αν η τοπική κοινωνία δεν αντιδράσει και δεν αντιδράσει δυναμικά, δεν μπορεί να διεκδικήσει. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο το ΤΕΙ. Είναι όλα όσα λιμνάζουν στη Λακωνία, διότι η αντίδρασή μας είναι πάρα πολύ χλιαρή. Και να ξέρετε ότι όταν το παιδάκι λέει δεν κλάψει, δεν το ταΐζει η μάνα. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα που η ανταγωνιστικότητα είναι μεγάλη και η διεκδικητικότητα από άλλους είναι πολύ πολύ οργανωμένη. Κύριε Κανελοπούλου, θεωρείτε ότι έχουμε τα επιχειρήματα να τους πείσουμε να μας αφήσουν το ΤΕΙ? Καταρχήν έχουμε το πολύ μεγάλο επιχείρημα, mm-hmm. ότι το ΤΕΙ στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, mm-hmm. το οποίο έχει γίνει δωρεά από Έλληνα μετανάστη, άνθρωπο ο οποίος έδωσε πολύ μεγάλο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων για το ΤΕΙ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν δικαιούνται αυτό το πράγμα να διαψεύσουν για μία ακόμα φορά τους δωρητές, τους επενδυτές και τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να στηρίξουν την ανάπτυξη στη Λακωνία. Mm-hmm. Δεν δικαιούνται, δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να το κάνουν. Mm-hmm. Και μόνον για μένα και μόνον αυτό το επιχείρημα σε μια περίοδο που αναζητούμε χρήματα, επενδυτές, άμεσες ξένες επενδύσεις κλπ. Στην Ελλάδα, δεν μπορεί να λέμε ότι θα κλείσουμε το ΤΕΙ της Σπάρτης, το οποίο κατασκευάστηκε, δημιουργήθηκε με τη δέσμευση του ελληνικού δημοσίου και με τα χρήματα ενός Έλληνα πατριώτη. Mm-hmm. Αυτό είναι ανήθικο. Δεν υπάρχει, υπάρχει και θέμα ηθικής τάξης πλέον. Mm-hmm. Αλλά πέραν αυτού, το ΤΕΙ της Σπάρτης είναι ένα ΤΕΙ που θα μπορούσε να έχει γίνει αυτοδύναμο. Διότι η Σπάρτη είναι 2 ώρες από την Αθήνα, αλλά θα μπορούσε να προσελκύσει άνετα ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό δυναμικό, θα μπορούσε να έχει στελεχωθεί, αλλά νομίζω, και γι' αυτό το λόγο έκανα και αυτή την ανάρτηση στο Facebook, ότι δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα στήριζαν το ΤΕΙ. Mm-hmm. Γιατί η ανάπτυξη σε έναν τόπο έρχεται κυρίως μέσα από το ανθρώπινο δυναμικό και μέσα από τις θεσμικές εκείνες δραστηριότητες, οι οποίες παρέχουν τεχνογνωσία, παρέχουν έρευνα, παρέχουν μελέτες με ρητικό αποτέλεσμα και δίνουν τις βάσεις για να προχωρήσουμε παραπέρα σε επενδυτικές δραστηριότητες. Σε σχέση με τους Μεσσηνίους, οι οποίοι προφανώς και ξεκάθαρα πια διεκδικούν το τμήμα στο σύνολό του, θεωρείτε ότι έχετε μάλλον την αίσθηση ότι φοβόμαστε λίγο? Εγώ τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω. Φοβόμαστε να πατήσουμε πόδι για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Εγώ νομίζω ότι οι Μεσσήνοι έχουν εδώ και πολλά χρόνια πάρει μπρος, ας πούμε. Έχουν οι άνθρωποι από την εποχή του Σταύρου του Μπαίνου. Ξέρετε ότι η Μεσσηνία είναι μια συντηρητική κοινωνία,
αλλά έχει αστική τάξη, είχε τουλάχιστον παλιά. Και είναι μια κοινωνία η οποία είναι open mind, έχει ανοιχτά μάτια και ανοιχτούς ορίζοντες και τη βοηθάει ίσως και η θάλασσα σε αυτό. Και οι τοπικοί άρχοντες, έτσι, γιατί είχε τη χαρά η Μεσσηνία να έχει άξιους τοπικούς άρχοντες. Ναι, το θέμα όμως είναι ότι τους τοπικούς άρχοντες εμείς τους επιλέγουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είχε την τύχη να έχει. Είχε τα μυαλά και τα μάτια ανοιχτά να στηρίξει ανθρώπους που μπορούσαν να διεκδικήσουν. Και εμείς έχουμε ανθρώπους τέτοιους. Και εμείς έχουμε αναδείξει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και μπορούσαν, αλλά θέλουν και τη δική μας στήριξη. Πρέπει να αντιδράσει και η τοπική κοινωνία. Δηλαδή σε αυτά τα θέματα της διεκδίκησης πρέπει να μπαίνουν μπροστά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, αν το θέλετε, και με τη στενή έννοια συμφέρον. Γιατί βλέπω και στην επιστολή της κυρίας Ζανετέα ότι μιλάει για την τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία δεν είναι κάτι απροσδιόριστο, ανώνυμο και συγκεχημένο. Η τοπική κοινωνία είναι καταστήματα, η τοπική κοινωνία είναι επιχειρήσεις, η τοπική κοινωνία είναι παραγωγή προϊόντων, η τοπική κοινωνία είναι δράσεις μεταφοράς, είναι κτίρια που μισθώνονται. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλοι πρέπει να κινηθούμε. Εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που εν πάση περιπτώσει δεν ανήκω με τη στενή έννοια σε αυτή την κατηγορία. Αλλά και εμείς, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι περιμένουμε, την πλήρη συρρήκνωση αυτής της κοινωνίας? Μάλιστα. Την πλήρη, δηλαδή την απόλυτη τελμάτωση. Δηλαδή μπαίνεις στη Σπάρτη, αν νεκρωθεί και το ΤΕΙ, νεκρή η γέφυρα, νεκρό το μουσείο, νεκρή η είσοδος, τι είναι αυτή η πόλη? Πείτε μου λίγο την άποψή σας για το μουσείο. Πρόσφατα, πέρασε το κτηριολογικό, εγκρίθηκε το κτηριολογικό πρόγραμμα. Έχετε ασχοληθεί με το μουσείο και από τη θέση της Προέδρου του Ινστιτούτου Σπάρτης. Τι πιστεύετε τελικά? Θα το έχουμε αυτό το ρημάδι το μουσείο? Και ασχολήθηκα με έναν τρόπο δυναμικό, ο οποίος έτυχε αποδοχής από τον κόσμο, αλλά στη συνέχεια είδα ότι ο κύριος Στατούλης πήρε πάνω του από το 2011 όλη αυτή την απόφαση για το Μουσείο της Σπάρτης. Και έτσι εγώ περίμενα. Και είδα ότι στις εκλογές η αδράνειά του επικροτήθηκε. Και γι' αυτό ξαναπεριμένω. Για μένα η άποψή μου είναι ότι είναι ένα μαξιμαλιστικό σχέδιο αυτό που προωθεί ο κύριος Στατούλης, το οποίο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ. Η άποψή μου είναι ότι επειδή το μουσείο αυτό συνδέεται απόλυτα με τα ψηφιδωτά, θα μπορούσαμε να κάνουμε στον προάβλιο χώρο, ο οποίος είναι πάρα πολλά στρέμματα, να κάνουμε έκθεση των ψηφιδωτών προστατευμένα, όπως γίνεται σε όλους τους χώρους που υπάρχουν ψηφιδωτά και που μεταφέρονται ψηφιδωτά, σε μουσιακούς χώρους και σε αρχαιολογικούς χώρους. Και τουλάχιστον, αν δεν μπορούμε να κάνουμε το κτίριο, ας κάνουμε μια υπαίθρια δραστηριότητα, η οποία να είναι απολύτως προστατευμένη, με την αυστηρότητα που διέπει τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, και καλά κάνουν και έτσι πρέπει να γίνεται, και να προχωρήσουμε να έχουμε έναν χώρο έκθεσης επισκέψιμο που θα μπορεί να, κάτι να δει ο επισκέπτης της Σπάρτης. Σήμερα ο επισκέπτης της Σπάρτης έρχεται, το αρχαιολογικό μουσείο το παλιό είναι σε κακό χάλι, ο κήπος του μουσείου είναι εγκαταλελειμμένος, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν έχουν καν σήμανση, ο Γητιάδας είχε βάλει ταμπέλες στη Σπάρτη, που ο σύλλογος των φίλων του αρχαιολογικού, του αρχαίου θεάτρου, είχε βάλει ταμπέλες που να σηματοδοτούν την πορεία προς τους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους. Επιτόπου στους αρχαιολογικούς χώρους δεν υπάρχει σήμανση. Τι είμαστε τέλος πάντων? Είμαστε οι τελευταίοι? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Ναι, γιατί εμείς γκρινιάζουμε, ο κόσμος λέει γκρινιάζεται καθημερινά, μα δεν γίνεται κάτι. Δεν είναι ότι γκρινιάζουμε για πράγματα που γίνονται. Θα ήμασταν τρελοί. Δεν γίνεται κάτι. Την αλήθεια λέμε, δεν γκρινιάζουμε. Θέλει άλλο τρόπο διεκδίκησης. Δηλαδή αυτό που πήρε, ας πούμε, την πρωτοβουλία η κυρία Τζανετέα, ας την υποστηρίξει και ο Δήμος και οι άλλοι Δήμοι του νομού, ας φτιάξουν μια συγχορδία και να είναι επιθετική, ας μπουν στη μέση και οι βουλευτές και ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Αραχοβίτης, που τώρα παίρνει πάνω του την ευθύνη την οποία πριν είχε ο κύριος Δαβάκης και πιο πριν ο κύριος Γρηγοράκος, και ας κινηθούν. Αυτός είναι ο ρόλος τους, άλλωστε. Ποιος είναι ο ρόλος των θεσμικών εκπροσώπων? Γι' αυτό εξελέγησαν, άλλωστε, έτσι. Βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Μάλιστα. Για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου. Για κανέναν άλλο λόγο.